Ελιές απέμειναν για την οριστικοποίηση του δείπνου. Με την άφιξή της στις επόμενες ώρες, η Ελίζαπεθ Σπέχαρ καλείται να διευθετήσει τις λεπτομέρειες, με στόχο να ανακοινώσει την ημερομηνία εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Όλοι οι πρωταγωνιστές φαίνεται να θέλουν ένα δείπνο χαλαρό, που θα αποκλιμακώσει το βαρύ κλίμα από τα τελευταία γεγονότα στην ΑΟΣ. Και μάλιστα ένας από τους λόγους που θα είναι ωφέλιμη μια συνάντηση των δύο πρόσωπο με πρόσωπο είναι για να ξεπεράσουμε όλη αυτή την περίοδο των δημοσίων δηλώσεων, των μεταφράσεων, των συνεντεύξεων, των περιστασιακών δηλώσεων που ενδεχομένως καμιά φορά να δημιουργούν και διαφορετικές εντυπώσεις. Από τα στούντιο του Αλφα, ο πρόεδρος Προδρόμου ξεκαθάρισε πως η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Η συνάντηση με βάση την άμεση ανταπόκριση και την τοποθέτηση του Προέδρου Αναστασιάδη θα μπορούσε ήδη να έχει γίνει. Την ώρα που το δείπνο ψήνεται στη Βουλή, τέθηκε προς έγκριση ψήφισμα καταδίκης των τουρκικών προκλήσεων. Ωστόσο, το σώμα δυσκολεύτηκε. Έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ζητήθηκαν αλλαγές επί του αρχικού κειμένου, με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί αναβολή για μία εβδομάδα. Πάντως, μετά την θύελλα που έφερε κρίση στην ΑΟΣ, το Κυπριακό φαίνεται να επιστρέφει δειλά-δειλά και στην ατζέντα της ηγεσίας των κατεχομένων. Ο Μουσταφά Κιντζίτα είπε σήμερα με τους Μαρουνίτες, τους οποίους διαβεβαίωσε πως δεν εγκατέλειψε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφή στα χωριά τους. Είμαστε σε συντονισμό και θα κάνουμε συσκέψεις για το θέμα. Οι εργασίες για επιστροφή σας, που διακόπηκαν λόγω των προώρων εκλογών, θα συνεχιστούν και αναμένεται να επιταχυνθούν αμέσως μετά την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση για επιστροφή των Μαρουνιτών είχε ληφθεί από την ηγεσία των κατεχομένων πέρσι στις 27 Ιουλίου.